Ελεύθεροι είναι πλέον και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μανολάδας. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών έκρινε και τους τέσσερις αθώους για την κύρια κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Δύο εξ αυτών κρίθηκαν ένοχοι για πρόκληση σωματικής βλάβης και συνέργεια στην πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο πρώτος καταδικάστηκε σε 14 έτη και 7 μήνες κάθειρξης, ενώ ο δεύτερος σε 8 χρόνια και 7 μήνες. Και οι δύο όμως αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανακοίνωση των ποινών, καθώς η άσκηση έφεσης κρίθηκε ότι έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής και δικηγόρος Μωυσής Καραμπεΐδης, μιλώντας στο SBC, άφησε μεταξύ άλλων αιχμές για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας. Εγώ πιστεύω, ξαναλέω, ότι ήταν μια παροδία δίκης με όσο παραπλανήθηκαν τεχνιέντοση ένορκοι προκειμένου να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, γεγονός που εμποδίζει, σύμφωνα με τον δικηγόρο, νομικά τον εισαγγελέα εφετών να ασκήσει έφεση. Οπωσδήποτε θα υπάρχει συνέχεια, αλλά νομικά θα κοιτάξουμε να δούμε το πιθανότητα άσκηση αναιρέσεως από τον εισαγγελέα του Αρείου Παραγού. Είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε ως δυνατότητα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την υπόθεση προς εκδίκαση. Δυστυχώς έφεση δεν μπορεί να γίνει. Έτσι και ένας πολιτικός ανάγοντας δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Ήταν Απρίλιος του 2013, όταν φραουλοπαραγωγοί της Νέας Μανολάδας Ηλίας πυροβόλησαν αλλοδαπούς εργάτες γης, οι οποίοι ζητούσαν τα δεδουλευμένα, όπως λένε, 6 μηνών. Από τα πυρά τραυματίστηκαν 28. Με άρθρο της αναφέρεται στην υπόθεση της Μανολάδας και η βρετανική εφημερίδα Guardian. Το δημοσίευμα και η δημοσιογράφος Έλενα Σμιθ κάνει λόγο για σκανδαλώδη απόφαση και αναφέρεται εκτενώς στις αντιδράσεις πολιτικών και αντιρατσιστικών ομάδων. Συγκεκριμένα παραθέτει τη δήλωση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικής Κατριβάνου. Η απόφαση στέλνει το μήνυμα πως κάθε εργαζόμενος θα μπορεί από εδώ και πέρα να πεθαίνει σαν το σκυλί στα χωράφια. Στο άρθρο φιλοξενείται και η δήλωση του συντονιστή του κινήματος κατά του ρατσισμού και της φασιστικής απειλής, Πέτρου Κωνσταντίνου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν γίνεται τα εκατομμύρια των κερδών από τη βιομηχανία της φράουλας να προέρχονται από πυροβολισμούς εργατών.